Καλησπέρα, Πρόεδρε, από τη Λαμία. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Βλέπω αυτά που βλέπετε και απορώ για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή μιλάτε για τις τουρκικές προκλήσεις αρχικά. Μιλάω ότι χθες η Ελλάδα έχασε για πρώτη φορά μετά την καταστροφή του 1922 τμήμα του εθνικού της εδάφους. Τέλος. Η Ελλάδα έχασε τμήμα του εθνικού της εδάφους χθες. Η Άγκυρα δηλώνει ορθά κοφτά ότι τα ίμια είναι τουρκικό έδαφος. Έχει αναπτύξει τις δυνάμεις της γύρω-γύρω εφαρμόζοντας ναυτικό αποκλεισμό. Εμβολίζουν πλοίο μας που προσπάθησε να πλησιάσει μέχρι τώρα ελληνικά νησιά. Στα παράλια της Αλικαρνασσού ετοιμάζεται στρατιωτική εγκατάσταση άμεσης επέμβασης στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν απειλεί ευθέως με στρατιωτική δράση, λέγοντας οι μαγκές τους είναι μέχρι να δουν τα αεροσκάφη, το στρατό και το στόλο μας. Και παρεμποδίζει επίσης με τσαμπουκά την εγκατάσταση του γεωτρύπανου στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυρίζουν αδιάφορα. Αν θυμάστε, είχαν προαναγγείλει δια του πρεσβευτή τους ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Τα είχαμε δει όλα αυτά. Και τι κάνει το Μαξίμου? Βγάζει μια γελία ανακοίνωση λέγοντας ότι η Τουρκία, ξέρω εγώ, εκτός από το να παραφιάζει το διεθνές δίκαιο, δεν γνωρίζει ούτε γεωγραφία. Αυτό. Και ζητάει συνομιλίες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όταν ο άλλος σου έχει εμβολήσει το πλοίο, έχει βάλει μπροστά το μισό στόλο λέγοντας ότι είναι δικά μας, τελειώσαμε. Οι γελοί που βρίσκονται στο Μαξίμου ζητούν συνομιλίες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Γελάνε και οι κοκοβγοί στα καρντάκ, έτσι για να τα συνηθίσουμε σιγά σιγά. Και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, κύριε Τζίμερε, αν πηγαίναμε κι εμείς σε μια πιο επιθετική στάση? Κατά την άποψή σας, δηλαδή, πώς έπρεπε να λυθεί το θέμα? Λυπάμαι, αλλά η χώρα δεν μπορεί με αυτούς τους ιδεολειπτικούς χαβαλέδες να κάνει τίποτε απολύτως. Τίποτε απολύτως. Και το 2018 προειδοποιώ ότι θα είναι μια μαρτυρική χρονιά και στην οικονομία και στα εθνικά θέματα, διότι οι πάντες ξέρουν ότι είναι ιδανική ευκαιρία να πάρουν ό,τι θέλουν. Το όνομα οι Σκοπιανοί, τη ΑΟΣ μέχρι και οι Αλβανοί και τα νησιά οι Τούρκοι και ό,τι άλλο ωραίγεται ο Σουλτάνος. Εμείς απλώς θα πληρώνουμε την ανοησία μας να πιστεύουμε ότι ένας ανεπάγγελτος αυταπατεώνας κατά ομολογία δική του, που το πιο δύσκολο πράγμα που χειρίστηκε στη ζωή του ήταν αν θα παραγγείλουν πίτσες ή σουβλάκια στις καταλήψεις του Λυκείου Αμπελοκήπων, μπορεί να χειριστεί οτιδήποτε άλλο. Όταν σε προειδοποιούν οι σύμμαχοι και σου λένε ότι κοίταξε να δεις, λέω ένα παράδειγμα τώρα, που μπορεί να σχετίζεται, μπορεί και να μην σχετίζεται, αλλά κατά την άποψή μου σχετίζεται. Μη βγάζεις αυτόν που εκτέλεσε πολίτες Αμερικανούς. Μην του δίνεις άδεια. Και εσύ λες όχι, γιατί έχει δικαίωμα ο επαναστάτης των λαϊκών αγώνων να πάρει άδεια. Κάποια στιγμή μπορεί και να σε τιμωρήσουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τι θέλω να πω. Ένα αδύναμο κράτος και η σύγκριση ανάμεσα στη δύναμη της Τουρκίας και της Ελλάδας είναι συντριπτική εις βάρος μας, ειδικά αυτή την περίοδο. Φροντίζει τουλάχιστον να έχει καλυμμένα τα νότα του. Τι θα πει αυτό? Να έχει συμμάχους. Να έχει συμμάχους. Να μην εκνευρίζει τους συμμάχους. Να μην είναι εναντίον των συμμάχων. Και οι σύμμαχοι δεν φαίνεται κάτι, όμως. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ η Αμερική καταλαβαίνει ότι απέναντί της δεν έχει σκέτο την Τουρκία της Ατλαντικής Συμμαχίας, έχει την Τουρκία που συνεργάζεται με τη Ρωσία. Δεν μπορώ να σας πω τι καταλαβαίνει η Αμερική, δηλαδή δεν είμαι... Όχι, τι καταλαβαίνετε εσείς, θέλω να μου πείτε. Θέλω να πω, δεν είμαι αυτός που ξέρει τι καταλαβαίνει η Αμερική. Το θέμα είναι τι καταλαβαίνουμε εμείς. Και εμείς δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορείς να τους έχεις απέναντί σου όλους. Δεν μπορείς δηλαδή να καταγγέλεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να βρέζεις την Αμερική, θες συμμάχους. Αλλιώς πρέπει να έχεις τη δύναμη, τη μαγιά και τα κότσια να τα αντιμετωπίσεις μόνος σου. Δηλαδή ένα άλλο κράτος που θα έχει αυτή τη δύναμη, εάν η ακτεωρός η δική μας ευάλετο διεμβολίζεται από ένα τουρκικό πλοίο, αυτό το τουρκικό πλοίο στο επόμενο λεπτό θα ήταν βυθισμένο. Αλλά θα πρέπει να ξέρεις τι θα συμβεί μετά. Δηλαδή οι διεθνείς αψιμαχίες είναι σαν μια παρτίδα σκάκι.
πρέπει να έχεις προετοιμάσει και την τρίτη σου κίνηση, όχι την επόμενη. Σωστά. Να ξέρεις τι θα κάνει ο αντίπαλος, τι θα κάνω εγώ και τι θα κάνει ο αντίπαλος και τι θα κάνω εγώ. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το περιμένουμε από ιδεολειπτικούς χαβαλέδες. Από ανθρώπους οι οποίοι σε όλο τον κόσμο λένε κοιτάξτε τι χαζοί είμαστε, κοιτάξτε πόσο ανίκανοι είμαστε, κοιτάξτε πόσο κατεβασμένα έχουμε τα παντελόνια, διότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να μείνουμε στην εξουσία μια μέρα ακόμα και ελάτε πάρτε τα πάντα. Εμείς υπογράφουμε τα πάντα γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ήσασταν εσείς στη θέση του Ερντογάν και βλέπατε αυτά τα σούργελα, Τσίπρας, Κοτζιάς, όλο αυτό το τσίρκο, όλη αυτή τη συμμορία των απατεώνων, να χειρίζετε εθνικά θέματα, δεν θα λέγατε ότι τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία, γιατί αυτοί είναι τόσο ανόητοι που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα? Εγώ αυτό θα κάνω. Εσείς τι θα κάνατε όμως αν ήσασταν στη θέση αυτών που περιγράφετε, δεν μας είπατε? Καταρχήν σας είπα, δεν θα έκανα μαγκές. Δηλαδή, αν η δημιουργία ξανά γινόταν αύριο κυβέρνηση, Πρόεδρε, θα μετρούσε τις δυνάμεις της. Πρόεδρε, μη μου λέτε τι δεν θα κάνατε. Πείτε μου τι θα κάνατε. Σας είπα. Το τι θα κάνω σημαίνει και τι δεν θα κάνω. Δηλαδή, δεν κάνεις μαγκές. Και χτίζεις θέσεις, χτίζεις σχέσεις εμπιστοσύνης και συμμαχιών με τους παραδοσιακούς σου συμμάχους. Δηλαδή αυτή την εικόνα που είχαμε εμείς... Εάν περιμένετε να σας πω ότι θα πηγαίναμε και Πρόεδρε, θα ρίχναμε... μισό λεπτάκι λίγο. Θα βυθίζαμε το στρατό όχι, του... Όχι. Δεν θα σας το πω, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για την επόμενη κίνηση. Όχι και δεν θέλουμε και καθόλου να δημιουργούμε ούτε καν υποψία τέτοιας εικόνας. Αλλά θυμάστε έναν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένας από αυτούς Ιριζαίους που είχε πει κάποια στιγμή κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ότι να κόψουμε χρήματα από τους εξοπλισμούς. Και δεν πειράζει, ας ρισκάρουμε με την Τουρκία. Θυμάσαι ότι το έχει πει. Αυτό το ακούει. Αυτά και άλλα πολλά. Το ακούει ο Ερντογάν. Αυτά και άλλα πολλά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω όμως, εάν έχετε εσείς την εικόνα, γιατί εγώ έχω την εικόνα, ότι με όποιον τρόπο υπήρχε μια προσπάθεια το προηγούμενο χρονικό διάστημα να αποδείξουμε στην Αμερική ότι είμαστε πολύ καλοί σύμμαχοι. Κάνω λάθος? Δίνοντας δεύτερη άδεια στο Κουφοντίνα. Όχι, δίνοντας γη και είδωρ στη Σούδα. Δεν ξέρω τι ζητάει η Αμερική και δεν ξέρω ποια είναι η αντίληψη της Αμερικής για ένα κράτος του οποίου οι γούντες παρεμπιπτόντως για να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, συμφωνώ 100% μαζί σας για τον Κουφοντίνα. Αλλά ρωτάω, είναι τόσο ικανό αυτό να σταματήσει τον γεωστρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων εντός ελληνικού εδάφους? Αυτό από μόνο του δεν είναι. Αλλά δεν είναι και μια κίνηση του Ερντογάν, ας πούμε, που απειλεί να καταλάβει τα δωδεκάνησα. Ενδεχομένως οι Αμερικάνοι να αισθάνονται ότι για δύο βραχονιζίδες δεν αξίζει τον κόπο να ρισκάρουν άλλο κεφάλαιο, ας πούμε, πίεσης. Δηλαδή, αν είναι να πιέσουν την Τουρκία για κάτι, να την πιέσουν για κάτι σοβαρότερο. Για όσα γίνονται στο Ιράκ, για παράδειγμα. Και να θεωρούν ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για δύο βραχονισίδες δεν βαριέσαι, ας τις πάρει ο Ερντογάν. Εμείς πώς το βλέπουμε αυτό? Το ερώτημα πάντως, κύριε Τζίμερ, είναι συνολικότερα πώς συμπεριφέρονται και οι σύμμαχοί μας, υποτίθεται, πέρα το τι έχουμε κάνει εμείς. Η Τουρκία τους έχει όλους απέναντι, θέλω δεν να βλέπουμε πω. Λοιπόν εδώ την Ευρώπη να έτσι αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ευρωπαϊκό σύνορο. Γιατί δεν η Ελλάδα αντιμετώπισε την Ευρώπη ως συνέχεια της δικιάς της επικράτειας, ως ενταγμένη στη ζώνη Σέγγεν, ας πούμε. Δηλαδή από τότε που ανέλαβε αυτό το τσίρκο, αυτή η συμμορία των απατεώνων, από τότε που ανέλαβε, που κατέλαβε στην πραγματικότητα, γιατί καταληψίες είναι, που κατέλαβαν την εξουσία εξαπατώντας το σύμπαν, τους αντιμετώπισαν ποτέ την Ευρώπη ως εταίρους με τους οποίους πρέπει να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης? Έλεγε ο στρατάρχης Κούκης, αυτός ο ανόητος που πάει και πετάει στεφάνια με τον καταπέλτη από χιλιόμετρα μακριά και πουλάει εθνική μαγιά στο Twitter. Έλεγε ότι θα σας στείλουμε τους τζιχαντιστές, ότι θα το ανατινάξουμε, και στέλναμε τους διαπραγματευτάδες μας τότε να πούν ότι δώστε μας λεφτά γιατί αλλιώς θα σας βουλιάξουμε. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η εθνική στρατηγική. Δηλαδή ένας ομός εκβιασμός. Ο Βαρουφάκης και η παρέα του, που η παρέα του είναι ο Τσίπρας, δεν είναι ο Βαρουφάκης, δεν μπήκε μόνος του ως υπουργός οικονομικών,
τι έκανε, υλοποίησε μια στρατηγική εκβιασμού. Και μόνο να το σκεφτείς, σου σηκώνεται η τρίχα. Εσείς ποια νομίζετε ότι είναι η εντύπωση που έχουν οι Ευρωπαίοι με όλα τα σούργελα που στέλνουμε κάθε φορά στα διεθνή φόρα και στις συναντήσεις κορυφής? Δηλαδή νομίζετε ότι υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος βλέπει όλο αυτό το τσίρκο και λέει κοίταξε να δεις τι σοβαροί άνθρωποι, κοίταξε να δεις πόσο αξιόπιστοι είναι, πόσο ας πούμε τιμούν τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Αν τραβήξω μπροστά μου τις 4 τελευταίες δηλώσεις του Μοσκοβισή, δεν προκύπτει από πουθενά αυτό που λέτε. Φυσικά. Τότε γιατί μου λέτε αν υπάρχει κάποιος που δεν τους θεωρεί σούργελο? Μισό λεπτό. Τις δηλώσεις ποιες? Αυτές που τους καρφώνουν. Που λένε τι καλά παιδιά είναι, που τα κάνουν όλα. Αυτό το μεταφράζουμε ως σούργελο? Φυσικά. Α, εντάξει. Φυσικά, διότι δεν διαβάζεται ανάμεσα από τις δηλώσεις. Δηλαδή, μας δουλεύουν ψιλόγαζοι και τούτοι εδώ χαίρονται. Οι Ευρωπαίοι, όταν αναφέρονται στο ΣΥΡΙΖΑ, λένε τα καλά παιδιά που τα κάνουν όλα. Δεν λένε όμως ότι είναι μια σοβαρή κυβέρνηση με την οποία μπορούμε να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Διότι το να νομοθετούν και να μην υλοποιούν, αυτό είναι κάτι άλλο και το βλέπουμε εμείς. Και το βλέπει η οικονομία, η οποία ανεβάζει το επιτόκιο όπως ανέβαινε κάποτε το 9 και το 10. Δηλαδή το να λένε οι Ευρωπαίοι για τους Ιριζαίους ότι πόσο ωραίες κολοτούμπες κάνουν, δεν καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για δούλεμα. Ξεκάθαρο δούλεμα. Για τα εθνικά θέματα, για να το κλείσουμε, θεωρείτε ότι αυξάνονται κίνδυνοι και με το μακεδονικό και με το αλβανικό, κύριε Τζίμερε? Θεωρώ ότι αυξάνονται όλοι οι κίνδυνοι, διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους χαβαλέδες, οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δηλαδή, όχι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έχουν αποκτήσει ακόμα επαφή με την πραγματικότητα. Και όσον αφορά το Σκοπιανό, πείτε μου σας παρακαλώ, εάν ήσασταν εσείς στη θέση των Σκοπίων και είχατε διαβάσει, που έχουν διαβάσει οι Σκοπιανοί, τις επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικώς, ο οποίος έλεγε ότι γιατί όχι να αναγνωρίσουμε την Μακεδονία, έτσι την έλεγε, με το όνομά της. Δηλαδή υιοθετούσε 100% τις πιο προωθημένες θέσεις του αντιπάλου, εντός εισαγωγικών του αντιπάλου. Δεν θα λέγατε ιδανική ευκαιρία τώρα να κλείσουμε το όνομα? Δεν θα το λέγατε? Αυτά και πολλά άλλα, ναι. Αυτά λοιπόν υφιστάμεθα για να καταλάβουν οι ψηφοφόροι ότι δεν ψηφίζεις για χαβαλέ. Και έναν άνθρωπο που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και το μόνο που έκανε είναι ανίκανος όν να κάνει καταλήψεις και να κερδίζει, ξέρω εγώ, είτε το να παίρνει να αποφυτά από το γυμνάσιο, από το λύκειο, να πηγαίνει στο εξωτερικό, να έρχεται με πέτσινη μετεγραφή και να αποφυτά από το Πολυτεχνείο μετά από 10 χρόνια με κομματικές πλάτες και να μην έχει δουλέψει ποτέ. Αυτόν τον άνθρωπο να κάνει. Άρα λέτε λοιπόν ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω? Χθες έπρεπε να πάμε, αλλά δεν φεύγουν. Διότι το μοναδικό τους κίνητρο είναι να μισθοδοτηθούν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν έχουν ξαναζήσει αυτό το σενάριο στη ζωή τους και ξέρουν ότι δεν θα το ξαναζήσουν. Ξαφνικά δηλαδή οι χαβαλέδες από τα εξάρχεια, από τους φραπέδες, από τις αμπελοφιλοσοφίες για την παγκόσμια επανάσταση, να βρίσκονται σε υπουργεία, να τους ανοίγουν την πόρτα, να λένε περάστε κύριε σύμβουλε, κύριε υπουργέ, και να παντελονιάζουν. Πάντως, πρόεδρε, ανοίξουμε άλλο τώρα. Πάντως, πρόεδρε, επειδή η κατάσταση θεωρώ ότι είναι κρίσιμη, πραγματικά θεωρώ ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, χρειάζεται και λίγο εθνική ενότητα, ανεξαρτήτως από το ποιος είναι πάνω. Ναι, αλλά το ποιος είναι πάνω δείχνει τι συμβαίνει. Δηλαδή, και οι άλλοι που είναι από κάτω πρέπει να δείξουν λίγο διάθεση ενότητα στην κρίση. Γιατί οι άλλοι μήπως ξέρουν, έχουν κανένα σχέδιο και οι άλλοι. Οι άλλοι περιμένουν να πέσουν αυτοί. Και εσείς αυτό περιμένετε δηλαδή, αυτό λέτε? Εγώ λέω ότι ένα σοβαρό κόμμα θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον τις προτάσεις που έχει δημιουργία ξανά από το 11 για τα πάντα. Δηλαδή, αν θέλετε. Όχι, λέω για την κατάσταση μας της κρίσης τώρα, γιατί είτε το λέμε ένταση, είτε το λέμε κάπως αλλιώς, αυτή τη στιγμή, όταν de facto η Τουρκία έχει προσαρτήσει μια ελληνική βραχονισίδα, είναι κρίση. Ναι, δύο ελληνικά νησιά, να μην τα υποτιμούμε. Μονολότι και εγώ τις ανέφερα πριν ως βραχονισίδες, είναι τμήμα του ελληνικού εδάφους. Είπα ελληνικές βραχονισίδες. Είναι ακροτηριασμός της ελληνικής επικράτειας. Δεν θέλω να πω ότι η εθνική ενότητα σε αυτή την κρίση εμφανίζεται πώς?
Να σας πω λοιπόν ότι επιτυχάνεται η εθνική ενότητα. Ποιο είναι το σχέδιο, να καταλάβω. Ποιο είναι το σχέδιο. Διότι για να είσαι ισχυρός εθνικά, θα πρέπει να είσαι ισχυρός οικονομικά. Η Τουρκία τώρα είναι ισχυρή. Πριν 20 χρόνια δεν ήταν. Ήταν υποχρεοκοπία. Είχε πάει το δουνουτού. Κλείναν τράπεζες. Φαλιρίζαν τα πάντα. Τώρα είναι ισχυρή. Αλλά είναι πολύ ισχυρή τώρα, διότι έκανε αυτά που δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε με τίποτα. Και από την πλευρά της αντιπολίτευση δεν έχει κανένα σχέδιο ανάταξης της οικονομίας. Μάλιστα. Νομίζει και αυτή ότι θα συμβεί το αντίστροφο από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ωραία. Δηλαδή, πρώτα θα έρθουν οι επενδύσεις και μετά θα μειωθούν οι φόροι. Λοιπόν, κύριε Τζίμερε, να είστε καλά, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος σε δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά, να είστε καλά.